Η πελαργή του Μίμη Ραχτόπουλου. Έφερναν την Μπουνάτσα και την Άνοιξη στον κάβο φανάρι και ήταν η χαρά της λεμονιάς που την είχαν φέρει και αυτή την ίδια μωρό πάνω στα φτερά τους. Έτσι της είχε πει ο πατέρας της, ο καπετάν Σταμάτης, που ήταν κοσμογυρισμένος και ήξερε. Το βέβαιο είναι πως η λεμονιά είχε έρθει στη ζωή ένα νησιάτικο από μεσήμερο, ακριβώς την ώρα που τα μεγάλα άσπρα πουλιά έφταναν για να ξαποστάσουν λίγο στον κάβο τους και αυτό είχε θεωρηθεί καλό σημαδιά για το παιδί. Και μεγάλωνε η λεμονιά, η πελαργοφερμένη, και από χρόνο σε χρόνο περίμενε τα άσπρα πουλιά σαν δικούς της, όπως περίμενε τον πατέρα της και τον αδερφό της, που πάντα κάτι της έφεραν από τα ταξίδια τους να της φέρουν ακόμα μια άνοιξη στη μικρή της ζωή. Έτσι της είχαν φέρει και φέτος μαζί με την άνοιξη που αργούσε κάτι μεγάλο, αβάσταχτο και γλυκό μαζί, τόσο μεγάλο που τα στήθια της φούσκωναν επίτηδες για να το χωρέσουν. Έτσι της φάνηκε, καθώς τα είδε να πετούν κάτω από τον επίδεσμο σαν να άθελαν να τον εσπάσουν. Η πληγή της δεν την πονούσε πια και όχι μόνο πως ένιωθε έτσι γλυκά εκείνο το πρωί μέχρι που της ερχόταν να κλάψει, μα ήταν και κάτι άλλο που είχε έρθει μαζί και που της έδινε μια παράξενη σιγουριά. Είχε βρει ένα νόημα σε όλα τα παράξενα που γίνονταν τούτα τα τελευταία χρόνια και που είχαν αναστατώσει τη μικρή της αμέριμνη ζωή. Ναι, καταλάβαινε πια πως υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σκοτώσουν μια άνοιξη και να διώξουν τους πελαργούς, μα πάλι οι πελαργοί θα ξανάρθουν και θα τη φέρουν στο τέλος τη μεγάλη την άνοιξη που τίποτα δεν μπορεί να τη γυρίσει. Και καταλάβαινε πως είχε δίκιο ο Γιώργος, το παιδί, το ξενομεριτάκι, όπως της το έλεγε πως αν δεν μερώσουν οι άνθρωποι δεν έχει ούτε πελαργούς να φέρνουν αμέριμνα παιδιά και χελιδόνια, ούτε αγάπη αμπόδιστη, ούτε όνειρα στον ξύπνιο. Μα πριν φτάσουμε εδώ που είναι το τέλος της ιστορίας μας, πρέπει να πούμε με τη σειρά πώς και γιατί οι πελαργοί μακελεύτηκαν δύο φορές στον κάβο φανάρι ενώ έφερναν την άνοιξη και την ελπίδα στους ήμερους νησιώτες. Είχαν να το λένε οι γερόντι του κάβου αλήθεια ψέματα πως μια χρονιά που δεν πέρασαν από το βράχο τους οι πελαργοί, άγνωστο γιατί, άσπρη μέρα δεν ήτανε. Φιλοξέρα στα μπέλια και σκύλοι και δέρφινες, θεριά να σκίζουνε τα δίχτυα όλο το καλοκαίρι, άνθρωπος να μη σηκώσει κεφάλι. Και κάτι παραξενιές της θάλασσας που χωρίς καιρό κατάπιε τρεις βάρκες εκείνη τη χρονιά. Άλλοι πάλι έλεγαν πως οι μπαρκάριδες είχαν παραζυγώσει στην Τουρκιά και τους φάγανε οι μεμέτιδες. Μα αυτά είναι λόγια, οι πελαργοί ήταν το σημάδι του καλοκαιριού και αυτό έφτανε για να τους αγαπάνε άνθρωποι ρημαγμένοι από το χειμώνα. Και οι πελαργοί πάλι έβρισκαν εδώ μια στεριά να ξαποστάσουν για λίγο στο μακρινό τους ταξίδι. Όχι πολύ, λίγες ώρες μονάχα. Ψηλά στο βοριά οι κάμποι καρτεράνε και αυτή την άνοιξη. Ανοίγουν την πλατοσύνη τους στα ταξιδιάρικα πουλιά και τα φιλεύουν από όλα τους τα καλά. Φίδια, ποντίκια και κάθε λογή σερπετά και βλαβερά ζουλάπια. Δεν ζηλεύουν οι ψαράδες του νησιώτικου κάβου για τούτο. Ας πάνε τα βλογημένα πουλιά όπου η πλούσια γης μπορεί να τα θρέψει. Φτάνει να καταδέχονται τον βράχο τους, να μηνάνε το καλοκαίρι και να σηκώνουν την αντάρα πάνω στα μεγάλα άσπρα φτερά τους. Κι ύστερα ας πάνε στο καλό, φτάνει που πέρασαν. Καλοσυνέβη η θάλασσα, φουντώνουνε τα λίγα μπέλια και η αχαμνή γης παίρνει απάνω της. Πάνω στα βράχια αλλιάζονται τα καβούρια και τα χταπόδια. Τα παιδιά μαζεύουν πεταλίδες, κυνηγάνε σουπιές και μοσχοχτάποδα. Στην αμμουδιά ετοιμάζονται τα δίχτυα, μερεμετίζονται οι βάρκες για το μεγάλο ψάρεμα. Παίρνει κουράγιο η καρδιά του ανθρώπου να την παλέψει τη θάλασσα και τη γη. Και έρχονται πίκρες και έρχονται χαρές, λίγες χαρές, πολλές έρνιες και κάθε άνοιξη θα ακουστεί το τραγούδι και το γέλιο και θα ακουστεί πως η φιλιό φιλήθηκε κάτω από τη βάρκα. Πανά θεμάτι, θα γίνουν τέτοια κι άλλα, μα πρώτα θα έρθουν οι πελαργοί. Θα έρθουν, μα πάνε χρόνια που οι πελαργοί δεν φάνηκαν στον κάβο. Τώρα η άνοιξη έρχεται χωρίς πελαργούς. Ήτανε τότε που άλλαξαν όλα. Τότε με τον πόλεμο ήρθε ο μεγάλος μισεμός
η πείνα και ο θάνατος. Γη και θάλασσα στέρεψαν, με το αχ ξημέρωνε, με το αχ βράδιαζε. Οι Ιταλοί απαγορεύανε το ψάρεμα τη νύχτα. Αχ, λένε πως θα πάρουν όμηρους οι Ιταλοί. Δεν άνοιξε σπίτι, δε γέλασε χείλη. Κι έμειναν άρχονται οι πελαργοί, κι ήταν η χαρά τους η μονάκριβη. Μηνούσαν τώρα ένα άλλο καλοκαίρι πρωτάκουστο. Θα βάρεναν, λέει, τα σταφύλια, στα κλίματα, κι η θάλασσα θα ήταν καλόγνωμη και αγαπησιάρα, ήρεμο θηλυκό του χεριού σου. Θα πάβαν οι αντάρτες και μονάχα το μελτέμι θα φύσαγε με τις μυρωδιές του πελάγου. Θα φύσαγε τα στάχια και τις φούστες των κοριτσιών. Και ψάρι, ψάρι να ταΐσει 7 στεριές. Αν έβλεπες γέλιο να χαράζει σε χείλη εκείνα τα χρόνια, ήταν για τούτο το όνειρο, για τούτο το καλοκαίρι της λευτεριάς. Αλλιώς δεν είχε γέλιο, μόνο μίσος είχε εκείνα τα χρόνια, μίσος για τον ξένο που πατούσε τον τόπο μας και μας πήρε το λίγο μας ψωμί και αυγάτισε την πίκρα μας. Κι ήταν η χαρά η μονάκριβη του κάβου η πελαργή. Μα κι αυτή την πήρε ο πόλεμος και τη φτωχή χαρά της λεμονιάς. Είχαν οι Ιταλοί ένα πυροβολείο στα Κροτήρη, ένα επάκριο και βαριά πολυβόλα. Τάχαν για τον εχθρό. Και ένα Μάρτι φάνηκε ένα άσπρο σύννεφο πάνω στην Όστρια. Οι Ιταλοί ήταν στο κέφι και τα πολυβόλα ήταν στραμμένα κατά την Όστρια. Τα πουλιά δεν ξέρουν ότι οι άνθρωποι κάνουν πόλεμο. Τούτα τα πουλιά έχουν γνωρίσει τους γεωργούς των ήμερων κάμπων. Τους βοηθάνε καθαρίζοντας τους αγρούς από τα βλαβερά ζούδια και εκείνοι πάλι τα έχουν σαν ιερά και ποτέ δεν τα πειράζουν. Άσε που είναι και μια χαρά για τα μικρά παιδιά. Λοιπόν, ρέκαψαν τα βαριά πολυβόλα και γέμισε η θάλασσα από άσπρα ματωμένα φτερά. Κι ήταν οι μέρες που θέργευε η έκτρητα και το κακό μεγάλωνε στο νησί. Ο καρπός καταγράφονταν πάνω στα δέντρα και το έχει του καθενού στο κελάρι. Και βγήκε διάτα να τραβηχτούν οι τράτες στις αυλές των σπιτιών και να ξερματωθούν. Τότε μια στιγμή οι νησιώτες φοβήθηκαν για το όνειρο του καλοκαιριού. «Τόσο ήταν», είπαν οι λιγόψυχοι, «τώρα χωρίς μια στάλα ελπίδα θα πεθάνουμε». «Αλλοί από μας», είπε ο ήσυχος νησιώτης, «μην άλλαξε ο άνθρωπος και έγινε θεριό, δεν έχει κλειτωμό, σταυρώστε τα χέρια να πεθάνουμε». Και έκανε ο βοριάς ένα θρήνο κοινό το βράδυ, που λες και έκλαιγε τους απελπισμένους ανθρώπους. Η άνοιξη δεν ήθελε να έρθει, φαίνεται ύστερα από το μακέλεμα των πελαργών. Και με τούτα τα λιγόψυχα λόγια όλοι ένιωσαν απάνω τους το κρύο χέρι του χάρου. Μα πάνω στην ώρα σηκώνεται ο λιοντής, ένας λεβέντης που το έλεγε η περδικούλα του, στη θάλασσα και τους αγριοκοιτάζει ένα γύρο. «Ντροπείς ρε καπετανέοι, ντροπείς, ντροπείς», λέει και ξαναλέει, αναψοκοκκινισμένος. «Δε μου λες, καπτάν, σταμάτη, πότε σταύρωσε τα χέρια μπροστά στην αντάρα?» «Τούτο δεν είναι αντάρα ρε λιοντή παιδί μου, τούτο είναι η συντέλεια που γράφουνε τα παλιά κοιτάπια. Κολοκύθια», λέει ο λιοντής φουρκισμένος, «εμείς δεν είμαστε ψαλτάδες, είμαστε θαλασσινοί και δεν μυρολογάμε, μόνο παλεύουμε». Πήρε φόρα και έλεγε, έλεγε, και τα σκληρά του λόγια ίδια τσεκουριές αντί να προσβέρνουν ψυχώνανε, άναβαν το αίμα που είχε παγώσει. Μας πήραν τα μοτόρια και τα πανιά, μας πήρανε το λάδι και τον καρπό, ως πότε θα σιγοσβήνουμε? Είμαστε άντρες εμείς, τι περιμένουμε? Μη δεν πήγαμε στο κουμάντο, δεν τους κλαφτήκαμε? Περιμένουμε να μας φωνέσει ο Ταλιάνος? Να το ξέρετε, ή εμείς ή αυτοί, εμπρός και όποιον πάρει ο χάρος. Τι θα γεννούμε, πώς θα σηκώσουμε κεφάλι εμείς που όλα μας τα όρνια βόσκουνε?» ρωτούσε ακόμα ο λιγόπιστος. «Τι θα γεννούμε, όρνια και εμείς θα γεννούμε», συμπέθερε, «αϊτή και καπλάνια και αγάπες της θάλασσας θα γεννούμε». Και ένας μεστομένος άντρας που βαστούσε από γενιά κουρσάρων, το είπε και αλλιώτικα. «Όρια θα γεννούμε, καλά το λέει ο λιοντής, θα βγούμε ρέμπελοι στο βουνό και μπεράτες στο πέλαγο». Νύχτα ξεσηκώθηκε το χωριό. Άλλοι πήραν τα βουνά του νησιού και άλλοι σπρώξαν τις βάρκες στη θάλασσα. Φορτώσαν τα γυναικόπαιδα και βάλανε ρότα για την τουρκιά.
και απόμειναν στον κάβο τα σάψαλα, όσοι δεν μπόρεσαν να σηκώσουν τις γέρικες ρίζες τους από το χώμα. Απόμειναν να καρτεράνε τους δικούς τους, να δοκιμάσουν μια γλυκιά μέρα από εκείνο το καλοκαίρι, που ονειρεύονταν κι απέ να παραδώσουν ψυχή. Μπήκε το καλοκαίρι άχαρο με την απανεμιά και βγήκε με το λίβα. Και πλάκωσε ένας χειμώνας αβανωτής, κολέγας με το χάρο και θέρισε το άμυρο χωριό. Όσο που κοντοζύγωσε, πάλι η άνοιξη και μπαϊλίτησε ο βοριάς. Τότες βγήκαν από τα καλύβια κάτι σκελετοί, απλώσαν τα καλάμια τους στον ήλιο και πήρανε να τυράνε κατά το πέλαγο. Να δούμε να έρθουν οι πελαργοί τούτοι την άνοιξη. Θα έρθουν να σηκώσουν την αντάρα πάνω στα μεγάλα άσπρα φτερά τους. Δεν ήρθαν την άνοιξη. Ο πόλεμος τα δίωξε τα ήμερα πουλιά. Ας είναι, θα έρθουν με τη λευτεριά να το δείτε. Έτσι και έγινε και δεν ξεπέρασαν οι πελαργοί από τον κάβο. Και η λευτεριά ήρθε πάνε 3 χρόνια. Μα εκείνο το καλοκαίρι που ονειρευόνταν οι άνθρωποι του κάβου έμεινε πάνω στα ματωμένα φτερά των πελαργών. Θα βάραιναν, λέει, τα σταφύλια στα κλίματα και η θάλασσα θα ήταν καλόγνωμη και αγαπησιάρα, ημέρο θηλυκό του χεριού σου. Θα πάβαν οι αντάρες και μονάχα το μελτέμι με τις μυρωδιές του πελάγου θα φύσαε τα στάχια και τις φούστες των κοριτσιών και ψάρι, ψάρι να ταγίσει 7 στεριές. Ωχ, άσωστα είναι τα βάσανα, έμεινε και ο κάβος να διψάει το μελτέμι σαν το παιδί το χάδι. Στα σωθικά της θάλασσας φωλιάζουν μήνες ακαθάριστες και οι ψαράδες χάσανε τις βενζίνες τους στον πόλεμο. Τρώει φιλοξέρα τα μπέλια, λιώνει ένα δουλειά τα πράτσα. Και να ήταν τούτο μόνο, να τους αφήνανε τουλάχιστον ήσυχους να βολοδένουν. Αγάντα και αγάντα θα άσιαχναν με καιρό, κανένα τρεχαντήρι, θα παίρνανε ένα μοτόρι. Μα όχι. Κάποια κατάρα είχε πέσει στο νησί τους, στο Ρωμαϊκό και σε όλο τον κόσμο. Τα ράδια μίλαγαν για κίνδυνους πολέμου, για μπόμπες, για στρατούς. Και η διχόνοια που είναι καταδεκτικιά η Πανούκλα δεν είχε να ξεχάσει το νησί τους με όλη του τη φτώχεια. Μόλευε τα χωριά, έμπαινε στους καφενέδες, τρύπωνε στις φαμίλες και αλώνιζε. Στον κάβο του στην αλήθεια δεν είχε πέσει ακόμα το μπουρίνι, μα όσο να είναι το σπίτι του γείτονα και γόταν, καλό θα περίμεναν. Και να το, τόπε ο ταχυδρόμος που έφερνε το γράμμα των ξενιτεμένων κάθε Σάββατο. Το νησί τους γινόταν, λέει, εξορία. Σάμα της μέχρι τότε ήτανε παράδεισος. Κι όσο να το πεις έφτασε, κακό δεν ήταν, πώς τα αργούσε. 200 τόσους νομάτους κουβάλισαν στο χωριουδάκι, χώρια οι χωροφύλακες για να τους φυλάνε μη φύγουν. Το φυλάκιο με τους χωροφύλακες έπιασε το ανόγι στο δίπατο σπίτι του καπετάν Σταμάτη και η οικογένεια περιορίστηκε στο ισόγειο. Η λεμονιά τους φοβόταν στην αρχή, πολλοί τους χωροφύλακες, μα σιγά σιγά συνήθισε. Ήταν και μερικά παιδιά πολύ συμπαθητικά, η ίδια ο μεγάλος της αδερφός και σπουδαγμένα καθώς φαίνεται γιατί την έλεγαν όλο δεσποινής και όλο με το σεις και με το σας. Μα όταν έβλεπε τα όπλα κρεμασμένα στους ώμους τους, πάγωνε. Εκείνος που την έσχεζε πολύ ήταν ο νοματάρχης, ένας φακιανός με στριφτές μουστάκες όρθιες σαν τα κέρατα της κοκκίνος της αγελάδας τους. Όλη μέρα με κάποιον θα τάχε, με τους εξόριστους, με τους χωριάτες και στα κεσάτια με τους άντρες του. «Τσι αποθαμένοι σας κερατάδες», τρανταζόταν όλη μέρα το ανόγι και η λεμονιά έτρεμε. Μα το βράδυ τον έπιαναν τα μεράκια, προπαντός μια φορά την εβδομάδα που ξυριζόταν από βραδύς για να κατεβεί την άλλη μέρα στη διοίκηση. Τότε μόνο θυμόταν το κανονισμό. Καθόταν το λοιπόν στο μπαλκόνι, κατέβαζε τα ούζα του και έλειωνε ολόκληρος. «Λεμονιά με τα κυτρολέμονά σου». Κι ύστερα το γύριζε σαμανέ. «Λεμονιά, τα δυο σου λεμονάκια, να τα μυρίσω και σποθάνω. Ωχ!» Τότε ήταν που η λεμονιά ένιωθε μια παράξενη ντροπή μαζί με αγωνία, σαν να την κυνηγούσαν και τη νύχτα πεταγόταν στον ύπνο της με σπαραχτικές κραυγές. Όσο για το καπετάν Σταμάτη, σαν άκουγε τις φωτιλιές του σφωγιανού, δάγκωνε το μουστάκι του και μουρμούριζε «Ο Θεός να βάλει το χέρι του».
Δεν πέρασε πολύ καιρό και όλα άλλαξαν στο χωριό. Το ψάρεμα τη νύχτα απαγορεύεται και από τις 8 το βράδυ όλοι πρέπει να κλείνονται στα σπίτια τους. Τραβήχτηκαν οι βάρκες στις αυλές των σπιτιών και η θάλασσα στέρεψε ξανά. Τότε άλλη μια φορά ξεχύλισε το ποτήρι το γεμάτο της πίκρας. «Για εξορία», σου λέει, «τον έχουν τον κάμπο μας». Και ένα βράδυ χειμωνιάτικο, γιατί αργούσε η άνοιξη να έρθει, τους πήρε ένας φόβος και ένα παράπονο για την έρμη την τύχη τους. Πήγαν και βρήκαν το λιοντί και τους άλλους λεμέντες που τους είχανε γκαρδιώσει τότε στη σκλαβιά. «Γιατί μας γελάσατε», τους είπαν, «μας τάξατε καζάνδια και μπερεκέτια και εμείς λιμάζουμε το ψωμί, που είναι το καλοκαίρι το καρπερό που ονειρευόμαστε και που δώσαμε άλλος παιδί, άλλος αδέρφη για να το φέρουμε». Και ένας άντρας, ίδιος βράχος καμένος απ' τα λάτη, είπε, «Εξόριστοι είμαστε λοιπόν εμείς όλη μας τη ζωή. Αυτό είναι, τούτος ο τόπος είναι η εξορία η δικιά μας, πάπου προς πάπου και δεν μπορεί να μας ζήσει. Τι μας φέρανε και ξένους». Σηκώθηκε ξανά λιοντής, μα τούτη τη φορά δεν ήταν άναψο κοκκινισμένος, μόνο τους μίλησε ήσυχα και μαλωτικά. «Δεν σας γελάσαμε, ποιος μπορεί να παζαρέψει τη λευτεριά? Πολλοί είναι που τις δώσαμε, δεν λέω. Μα η λευτεριά αξίζει όσο να πεις. Για πέ, αν είμαστε και του λόγου μας εξόριστοι, αλήθεια είναι απαλήθεια. Μόνο μη φοβόσαστε. Οι ξένοι, όπως τους είπατε, δεν πρόκειται να σας ζητήσουν ψωμί. Εμείς να τυράξουμε τι γινόμαστε». Είδαν και απόδαν οι ψαράδες βάζουν το καλό τους στο βρακί και κατεβαίνουν στη χώρα στη διοίκηση. «Κύριε διοικητή, το και το θα τους αφήσουν να πεθάνουν, γιατί τους κλείνουν τη θάλασσα? Τι φταίνε αυτοί που είναι ξερό το νησί τους και κάνει για εξορία?» «Τίποτα. Αυτό γίνεται για την ασφάλεια, δεν είναι επεξεγέλασε?» «Αυτή τη θάλασσα την έχει ταγίσει 7 κορμιά η φαμίλια μου», γύρισε και είπε στον αξιωματικό ο γερό Γιακουμής. «Την ξέρω καλύτερα από τη γυναίκα μου. Θες να σου πω όλες τις ξέρες και όλα τα ρέματα? Πού είναι κατά ποιόνα και πού το κάθε πέρασμα του ψαριού? Τι μαρτυράει τούτο και τ' άλλο χρώμα της?» «Εμείς τηλευτερώσαμε τούτη τη θάλασσα», είπε και ένας νιός, «για να μην μας την ξανακλείσει κανείς. 3 χρόνια την οργώναμε με τα κουρσάρικα σπέρνοντας τη λευτεριά της. Αφήστε μας να θερήσουμε». «Τι λένε τούτη? Δεν ακούσανε? Γίνεται για την ασφάλεια. Οι μπάς και αυθαδιάζουνε στο νόμο». «Στο νόμο, Θεός φυλάξει. Αυτοί είναι ήσυχοι νησιώτες, μόνο που δεν καταλαβαίνουνε τι θα βγάλει ο νόμος με τον να πεινάνε αυτοί». Και ένας παραμιλούσε στο γυρισμό. «Σινιόρε κομματάντε, πάρτε μας το λάδι, μα αφήστε μας τη θάλασσα. Έχουμε πίκουλα, σινιόρε. Καλά, εμείς σας πολεμήσαμε, τιμωρήστε μας. Μα τα πίκουλα δεν σας πολεμάνε, σινιόρε». «Σωστά, σωστά, δεν φταίγαν τα πίκουλα, μα μήπως φταίγαν οι πελαργοί?» «Οι νησιώτες δυσκολεύτηκαν να συνηθίσουν μαζί τους. Αλλιώτικα είναι τούτα τα παλικάρια. Κανένας δεν χτύπησε πόρτα, δεν πείραξε. Σαν ξένος δα, το έχει του χωριάτη. Κανένας δεν σήκωσε μάτι σε κοπέλα. Εδώ στον ξένο τόπο είναι περήφανοι σαν άρχοντες και τίμιοι σαν φτωχοί». Κάπου κάπου έρχεται στο σπίτι του καπετάν Σταμάτη ένα παλικάρι, Γιώργο το λένε, και αγοράζει γάλα για τους άρρωστους. Είναι ένα παιδί μελαχρινό και γλυκομύλητο. Η καπετάνισσα το σταυρώνει να κάτσει λίγο, να του βάλει να φάει κάτι, να φέρει να του πλύνει τα ρούχα του. Εκείνος είναι πάντα βιαστικός. «Ευχαριστώ κύριε Αγγελική, τώρα βιάζομαι, καμιά άλλη φορά». «Μα ας πάρει ένα ποτήρι γάλα. Αχ, έχει και αυτή παιδί στην ξενιτιά και ξέρει. Γιατί να δίνουν έτσι ασυλλόγιστα τα νιάτα τους, τούτα τα γόρια, γιατί?» Καμιά φορά η κυρία Αγγελική αργεί να γυρίσει από το άρμεγμα. Ο Γιώργος κάθεται. Η Λεμονιά, η μοναχοκόρη του καπετάν Σταμάτη, συγυρίζει ατέλειωτα. Μα ο Γιώργος φαίνεται πολύ απασχολημένος με τη γάτα του σπιτιού. «Λένε, Γιώργο, πως έχετε πολλούς πελαργούς στον τόπο σου. Έχετε στα αλήθεια?» «Ναι, Λεμονιά, είχαμε. Πώς ήρθε να με ρωτήσεις? Τώρα πια δεν έχουμε. Μου γράφουνε πως τους έδιωξε το τουφέκι. Άλλοτε, ναι, είχαμε πολλούς». «Λοιπόν, και από σας φύγαν τώρα οι πελαργοί. Και πού πάνε?»
Από όλη την Ελλάδα, της λέει, φύγαν οι πελαργοί. Τράβηξαν απάνω στα Μπαλκάνια, στο Δούναβι και ακόμα πάνω στην Ευρώπη και όπου γη στραψερή και ειρηνεμένη. «Πες μου για τους πελαργούς, να όσο να φέρει η μάνα το γάλα», παρακαλάει το κορίτσι. Όταν έρθουν, της λέει, στο χωριό είναι σωστό πανηγύρι. Πιάνουν τα καμπαναριά και τις καμινάδες στις στέγες μας. Την πρώτη μέρα ξεκουράζονται. Μετά τι κάνουν? Μετά επισκευάζουν τις φωλιές τους που τις άφησαν το φθινόπωρο. Τότε οι γυναίκες πρέπει να έχουν το νου τους για την πελαργή. Αρπάζουν ό,τι απλωμένο βρουν για τη φωλιά τους. Εδώ η λεμονιά γέλασε. «Για πες μου, Γιωργάκη, και όταν φεύγουν οι πελαργοί?» «Όταν φεύγουν οι πελαργοί είναι μεγαλείο. Ήθελα να σε είχα, λεμονιά, από μια μεριά να βλέπες. Συγκεντρώνονται από όλο τον κάμπο σε μια δημοσιά. 2-3 μέρες βαστάει όσο που να'ρθει και το τελευταίο ζευγάρι. Γιατί οι πελαργοί, βλέπεις, πάνε όλο ζευγάρια. Όλη μέρα δεν βλέπεις άλλο από άσπρα πουλιά να προβάλλουνε σύριζα πάνω από τους λόφους. Στο τέλος παρατάσσονται όλοι στη δημοσιά σαν να έχουν τελετή. Είναι μια μακριά άσπρη κορδέλα». «Αχ», λέγε. «Τότε», λέει, «ένας πελαργός, ίσως ο γεροντότερος, ίσως ο σοφότερος, ποιος ξέρει, σηκώνεται και πετάει 2-3 γύρους πάνω τους. Ύστερα όλοι κάνουν φτερό και γίνονται ένα άσπρο σύννεφο πάνω από τον κάμπο. Όλα τα χωριά τους χαιρετάνε με τις καμπάνες. Αχ, τι όμορφα! Και δεν θα ξανάρθουν στον τόπο μας οι πελαργοί?» «Και βέβαια θα ξανάρθουν. Μόλις μερέψει ο τόπος μας θα ξανάρθουν. Μα ωστόσο ήρθε η καπετάνισσα με το γάλα και ο Γιώργος έφυγε». Οι κοπέλες σε τούτο το νησί μπορεί να είναι σε όλα τους όμορφες, μα αν δεν είχαν αυτά τα μάτια, η ομορφιά τους θα ήταν σαν ανοιξιάτικη νύχτα χωρίς φεγγάρι. Εδώ οι κοπέλες γεννιόνται μπροστά στη θάλασσα, μεγαλώνουν στην αγκαλιά της και στην κούνια της. Πάνε στο χωράφι, σκάβουν, κουράζονται, αναγέρνουν στη ρίζα μιας ελιάς και μπρος τους είναι η θάλασσα. Η λεμονιά έχει το μάτι της θάλασσας που το ζηλεύει η δέντρογαλιά και ο αστρίτης. Μα ο Γιώργος σπάνια την κοιτούσε στα μάτια και όλο νοιαζόταν πότε θα έρθει το γάλα, σαν να του έκανε κακό η συντροφιά της. «Γιώργο, λεμονιά», και εξετάζει ένα άχερο πάνω στη ράχη της γάτας. «Μα θέλω πρώτα να με κοιτάξεις στα μάτια». «Γιατί να μη σε κοιτάξω? Κοίταζα τη γάτα σας, ωραία γάτα». «Πες μου, γιατί δεν σ' αρέσει να με κοιτάς στα μάτια?» «Ω, ποιος το είπε πως δεν μ' αρέσει? Μόνο δεν κάνει», το είπε και δαγκώθηκε ο Γιώργος. «Μα γιατί δεν κάνει?» «Γιατί δεν μ' αρέσει». Η λεμονιά έσκασε ένα γέλιο, μα απότομα την πήραν τα κλάματα. Ύστερα ζήτησε να της πει το γιατί. «Γιατί, βρε λεμονιά, εγώ είμαι τώρα εδώ ένας ξένος και εσύ είσαι μια καλή κοπέλα». Πώς αλλιώς να της το εξηγήσει? Να, ο αδερφός της δεν ήτανε με κουρσάρικα στον πόλεμο? Μπορούσε να βγει σε ένα νησί και να κάτσει να γλυκοκοιτάζει τα μάτια των κοριτσιών. Τότε τι θα γινόταν η λεμονιά και τι θα λέγανε οι συντρόφοι του? Και ύστερα, ο πελαργός έχει πελαργίνα? Ρωτάει το κορίτσι. Ο άλλος έσκυψε και όλη του η σιωπή ήταν ένα μεγάλο και υποκριτικό ναι. «Καταλαβαίνω, γι' αυτό είπες ότι πάνε πάντα δυο-δυο. Και εγώ η κουτί. Και πού είναι τώρα?» «Είναι στο χωριό». Σαν έφυγε το παιδί, η λεμονιά πήρε ένα παλιό καθρέφτη νηφιάτικο δώρο στη μάνα της. «Μην είναι ακαμάτρα και άσχημη. Μην έχει το μάτι της θάλασσας που το ζηλεύει η δέντραγουαλιά και ο αστρίτης». Έκατσε στο παράθυρο να πει τα παράπονά της στη θάλασσα. Και τότε είδε πως η θάλασσα ήταν όμορφη και καρπερή και άξια. Μα οι βάρκες ακάριαζαν στην άμμο και οι ψαράδες καμώνονταν πως δεν έβλεπαν τις μαριολιές της. Όμοια με την ίδια τη λεμονιά που δεν μπορούν να την κοιτάξουν τα παλικάρια στα μάτια. Όχι, δεν είναι άσχημη. Ούτε αυτή ούτε η θάλασσα. Φταίει η αντάρα που πλάκωσε και έκανε αγλίκαντες τις μέρες και τις νύχτες μας. Φταίει ο πόλεμος. Να δούμε, τούτο το μάτι θα έρθουν οι πελαργοί? Πολλοί λένε πως πάει. Ύστερα από εκείνο με τους Ιταλούς άλλαξαν δρόμο. Δεν ξαναπερνάνε από τούτο τον κάβο οι πελαργοί. Μα η λεμονιά πιστεύει πως δεν μπορεί.
θα έρθουν. Τούτη την άλλη άνοιξη θα έρθουν και τότε θα φύγει το μαράζι και η πίκρα. Η πελαργή δεν είναι κακή, ξέρει τόσα για αυτούς. Πρέπει να αγαπάνε τούτο τον κάβο και θα ξεχάσουν το κακό. Και αυτή μπορεί να βάλει το χέρι της μέσα στη φωλιά της σοχιάς, να φιλήσει ένα ξερό κλαδί και να πιει μια γουλιά θάλασσα. Θα μπορούσε ακόμα να φιλήσει και μια ανάγνωστη κοπέλα που είναι σε ένα μακρινό χωριό. Ω, ας ήταν να έρθουν τούτο το χρόνο οι πελαργοί, να φέρουν την άνοιξη και να σηκώσουν την αντάρα πάνω στα μεγάλα άσπρα φτερά τους. Τότε η λεμονιά θα ανεβεί στο λιακωτό και θα νιώσει το φτερό τους πάνω στο πρόσωπό της. Και ύστερα θα τους δει να σηκώνονται και να τραβάνε ψηλά για την Ελλάδα, για τα Μπαλκάνια, για όλο τον κόσμο. Θα κοιτάζει όσο να χαθούνε τα τελευταία άσπρα σημάδια πάνω, σύριζα θαρής από το νερό. Θα τους γνέφει με το μαντίλι της όσο που να χωνέψουνε μέσα στο γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας. Κι ωστόσο κοντοζύγωνε έβγα του Μάρτη. Κι ήρθε μια βραδιά γλυκιά σαν γουρμασμένο πεπόνι από αυτές που βιάζονται θαρείς να έρθουν να μας ξελογιάσουν και να μας αφήσουν στα κρύα του λουτρού. Ξεσκάρισαν οι γερόντι και τα παιδιά στην αμμουδιά, δύο-τρεις φρεσκοχνούδωτοι νεαροί, φόρεσαν όσο μπορούσαν πιο στραβά την τραγιάσκα και βάλθηκαν να συναντάνε τυχαία τα κορίτσια στα σοκάκια. «Δεσποινείς, δε μας καταδεχόσαστε τελευταίος. Εμείς δε σας καταδεχόμαστε». «Ποιος το είπε?» «Στου Φράγκου έχουν απόψε το γραμμόφωνο. Έρχεσαι?» Όλοι απόψε ξεμούδιασαν, μιλάνε πιο ζωηρά, γελάνε αλλιώτικα. Μα ο νοματάρχης γύρισε φουρκισμένος από το κυνήγι. «Τίποτα. Το νου σας, γιατί απόψε ο καπετάνιος δεν χτύπησε φτερό και τρώει τα μουστάκια του», σφύριξε ένας χωροφύλακας στους εξόριστους. Κάθεται στο μπαλκόνι όλο σχολή και κατεβάζει ούζα. Κι άξαφνα το είδαν το άσπρο σύννεφο πάνω στην Όστρια, σαν να μην το πίστεψαν στην αρχή. Μα να, ξεχωρίζουν σιγά σιγά τα άσπρα πουλιά να πετάνε ίσια πάνω στον κάβο. Από μακριά έστειλαν στους ανθρώπους του κάβου ένα ρίγος χαράς. Η λεμονιά βρέθηκε στο λιακωτό. Οι πελαργοί ζυγίζονται μια στιγμή και ύστερα αρχίζουν να σκορπάνε για τις στέγες. Και ένα ζευγάρι πελαργών έρχεται για τη στέγη του καπετάν Σταμάτη. Κάνουν πρώτα ένα γύρο, ίσως να μπορούν που βλέπουν τόσο κόσμο μαζεμένο. «Μπα, θα'ναι για την υποδοχή μας», είπε λίγο ματαιόδοξα το θηλυκό. Τότε ο άσπρος κύκλος θα κλείσει και άξαφνα ένας πυροβολισμός. Όλοι πάγωσαν. Ο νοματάρχης από τον μπαλκόνι σηκώνει ατάραχο στον τουφέκι και ξαναρίχνει. «Θα'ναι για την υποδοχή μας», είπε τώρα ο πελαργός. «Ας κάνουμε άλλο ένα κύκλο». Άλλος ένας πυροβολισμός και το πουλί κλονίζεται στον αέρα. Πάνω στο λιακωτό ακούστηκε ένας λυγμός. Ο λαβωμένος πελαργός ζυγώνει τώρα τον τουφέκι σαν να ζητάει γρήγορο θάνατο. Κοντά του κι άλλος πελαργός. Σε λίγο κοίτονται και οι δυο γεμάτοι αίματα πάνω στην άμμο. Η νύχτα έπεσε βαριά πάνω στον κάμπο. Η λεμονιά δεν μπορούσε να κοιμηθεί και πολλοί άλλοι άνθρωποι δεν κοιμήθηκαν. Θυμόνταν το περιστατικό με τους Ιταλούς και ένας κόμπος στεκόταν στο λαιμό τους. Αν μιλούσαν θα έλεγαν. «Ποιοι είσαστε εσείς που σκοτώνετε τους πελαργούς μας? Μας έφαιναν την μπουνάτσα και την άνοιξη. Γιατί σκοτώνετε τα άσπρα μας όνειρα?» Θα ήταν 2 η ώρα τη νύχτα όταν η λεμονιά σηκώθηκε. Βγήκε αθόρυβα και ξεχώρισε μέσα στο σκοτάδι τα άσπρα σημάδια. «Έπρεπε να τα θάψει, έτσι θα λάφρωνε», έλεγε. Έσκυψε και έπιασε με το χέρι της την άμμο. Ήταν ακίνητη και υγρή. Όχι, ήταν σκληρό να σκεπάσει τα ταξιδιάρικα πουλιά με αυτή την ψηλή άμμο που θα φλογίζεται το καλοκαίρι. Στο κύμα, εκεί έπρεπε να τα παραδώσει. Το κύμα ήξερε τι θα τα έκανε. Θα τα ταξίδευε πρώτα για μέρες τα νυχτά και ύστερα θα τα απίθωνε μαλακά σε ένα ήσυχο γυαλό. Τα σήκωσε στην αγκαλιά της και τα έδωσε στη φροντίδα της θάλασσας. Ύστερα γύρισε για το σπίτι. Και ο νοματάρχης δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Μέσα στην ησυχία της νύχτας το εξασκημένο αυτή του ξεχώριζε βήματα
πάνω στην άμμο. Ποιος μπορούσε να κυκλοφορεί αυτή την απαγορευμένη ώρα? Κατέβηκε και βγήκε έξω. Στάθηκε λίγο να φουγκραστεί από πού ερχόταν τα βήματα. Τότε είδε ένα λευκό πράγμα να προχωρεί προς το μέρος του. Να πάρει η οργή, αυτό έμοιαζε με ένα μεγάλο πελαργό. «Αλτ!» ακούστηκε αλοπαρμένη η φωνή του. Η κοπέλα πάγωσε. Τώρα σκέφτηκε τον κίνδυνο που έτρεχε αυτή την ώρα έξω. Στη σαστιμάρα της δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Να γυρίσει να φύγει, να σταθεί, να πλησιάσει. Νόμιζε πως καλύτερο ήταν να προχωρήσει. Δεν ήξερε πως το άσπρο της νυχτικό γινόταν μέσα στο σκοτάδι ένας μεγάλος πελαργός που ορμούσε πάνω σε μια ταραγμένη ψυχή. Ο οπλισμένος άνθρωπος δεν ξέρει άλλο από το να σκοτώνει τους πελαργούς στον αέρα ή μέσα στην ψυχή του. Πυροβόλησε. Η λεμονιά χαροπάλεψε. Το τραύμα ήταν στο στήθος, μα μια παράξενη δύναμη την έσωσε. Μέσα στο αίμα της κυλούσε κάτι γλυκό. Της είχε πει «Και βέβαια θα ξανάρθουν οι πελαργοί. Όταν με ρέψει ο τόπος μας θα ξανάρθουν». Και όταν ένα πρωί από το ανοιχτό παράθυρο μπήκε η άνοιξη, η λεμονιά ένιωσε παντοδύναμη μέσα της στη ζωή. Παρακάλεσε τη μάνα της να μιλήσει λίγο στο Γιώργο όταν έρθει για το γάλα. Εκείνος μπήκε και τη ρώτησε αν έχει πυρετό. «Τι κουτί που ήμουνα», του λέει, «να περιμένω όλα να τα φέρουν οι πελαργοί, τα πουλιά. Νόμιζα πως θα πέθαινα όταν τους σκότωσαν. Τι κουτί». «Και τώρα», ρώτησε ξαφνιασμένο το παλικάρι. «Τώρα νομίζω πως έχω ένα δικό μου πελαργό εδώ μέσα», λέει και δείχνει το στήθος της. «Και μου τον έφερες εσύ».